Αλκιβιάδη, πλούσιο το Σαββατοκύριακο που έρχεται για το βόλεϊ και εδώ στην ΚΟ αλλά και στη Ρόδο, με παιχνίδια ανδρών, γυναικών και κορασίδων για τον Όμιλο Αθλοπαιδιών. Πες μας λίγο για τους επικείμενους αγώνες. Είναι η επανέναρξη, επανεκκίνηση των πρωταθλημάτων μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων. Στο πρόγραμμα είναι να παίξουμε με τον ΠΑΟΚ, που είναι η πιο ισχυρή ομάδα, ας πούμε, από αυτές του πρωταθλήματος. Είναι οι περσινοί πρωταθλητές. Αναμένεται το παιχνίδι στο Αντρικό να είναι πολύ δυνατό. Αν δεν κάνω λάθος, το έχουν πει για τις 8, αλλά έχω μια υποψία ότι μάλλον θα είναι στις 7 το παιχνίδι αυτό. Αντίστοιχα, ξέρετε, όπως κάνουμε και εμείς, έτσι και οι ομάδες της Ρόδου όταν έρχονται κάνουν πολλά παιχνίδια προκειμένου να μην έχουμε συνεχόμενες μετακινήσεις. Ναι, οπότε θα έρθει εδώ και το Ροδίον άθλησης στα κορίτσια, επειδή ο προπονητής τους είναι παίκτης στον ΠΑΟΚ Ρόδου. Οπότε λοιπόν γι' αυτό το έχουν συνδυάσει έτσι και γι' αυτό και έχει προκύψει και πλούσια αγωνιστική δράση. Θα έρθει λοιπόν εδώ ο ΠΑΟΚ να παίξει και με εμάς αλλά και με τον Ανταγόρα, και το Ροδίον που θα έρθει θα παίξει στο γυναικείο και στο K18 των κοριτσιών και με εμάς και με τον Ανταγόρα. Άρα μιλάμε για 6 παιχνίδια. Να κάνουμε ένα κάλεσμα στον κόσμο. Νομίζω ότι το βόλεϊ της ΚΟ πάει πάρα πολύ καλά και αξίζει ο κόσμος να το στηρίξει και να έρχεται να παρακολουθεί ιδιαίτερα τις προσπάθειες των νέων παιδιών. Κοιτάξτε, το βόλεϊ πάντα ήταν ένα άθλημα το οποίο η δημοτικότητά του ακολουθούσε αυτά του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ. Παρ' όλα αυτά, σαν θέαμα, όταν και οι δύο ομάδες μπορούν να παίξουν, είναι αρκετά υψηλού επίπεδου, ειδικά εδώ στο νησί μας. Στο παρελθόν, βέβαια, είχαμε και αρκετά καλή ιστορία στο χώρο. Αυτή τη στιγμή στη δική μας την ομάδα υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν παίξει πολλά χρόνια πριν στα εφηβικά τμήματα του συλλόγου μας και τώρα πια, τελειώνοντας τις σπουδές τους, έχουν επιστρέψει. Έχουμε ένα κράμα τέτοιων παιδιών, παιδιών που παίζουν στο εφηβικό αλλά και στο αντρικό ταυτόχρονα, και τώρα προσπαθούμε να βάλουμε και παιδιά από το παιδικό μας τμήμα, κάνα δύο από αυτά που μπορούν, έτσι ώστε να αποκτούν και αυτά παραστάσεις, εμπειρίες, για να υπάρχει αυτή η φυσιολογική συνέχεια που θέλουμε στις ομάδες μας.